Καλησπέρα κύριε Κάπο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Έχω μια ταπεινή διαδρομή, δεν διεκδικώ ιδιαίτερες δάφνες. Για τον εαυτό μου σαν τίτλο κρατάω μόνο το αξιωματικός. Αξιωματικός θέλω να, ένα αποστρατεία θέλω να χαρακτηρίζομαι σε όλη μου τη ζωή. Αφήσατε, παραιτηθήκατε με, νομίζω, αυτή τη διαδικασία της υποψηφιότητας σε εκλογές από τον ελληνικό στρατό, όμως έχετε αναλύσει, όπως συζητήσαμε και λίγο πριν κατέβουμε στο στούντιο, πάρα πολύ το τι συμβαίνει γεωπολιτικά γύρω μας, τι πρόκειται να μας επηρεάσει τα επόμενα χρόνια και με βάση αυτή την ιδιότητα που έχετε και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώτη ερώτηση δεν θα ήταν άλλη από τη Συμφωνία των Πρεσπών, πώς τη βλέπετε, πώς ξεκίνησε και, εν πάση περιπτώσει, αν κερδίσαμε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, ότι ένα θέμα το λύσαμε, εν πάση περιπτώσει, και αν απλά η λύση, που σίγουρα είναι μία λύση ενός θέματος, είναι όμως εις βάρος μας ή ακόμη και πάρα πολύ εις βάρος μας και ενδεχομένως να ανοίξει και άλλα θέματα γύρω-γύρω, όπως έχουμε προς Αλβανία μεριά, προς Κύπρο και βέβαια προς Θράκη. Καταρχήν, η παρέτησή μου από τον ελληνικό στρατό ήταν η δυσκολότερη απόφαση που έχω πάρει μέχρι τώρα στη ζωή μου και το έκανα προκειμένου να θέσω υποψηφιότητα με πλήρη συνείδηση στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Αρκαδία. Αναφορικά με την ερώτησή σας για τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα πω δημόσια ότι εύχομαι ολόψυχα να διαψευστούμε όλοι εμείς που είχαμε ταχθεί αρνητικά απέναντι στη Συμφωνία και να δικαιωθεί ιστορικά η κυβέρνηση. Ολόψυχα το εύχομαι για το καλό της πατρίδας μας. Φοβάμαι όμως ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, δεν ταιριάζει, δεν είμαι σαν άνθρωπος απαισιόδοξος, αλλά φοβάμαι και πιστεύω ότι η ζωή η ίδια θα αποδείξει ότι αυτή η συμφωνία θα φέρει πολλά δεινά στην περιοχή, διότι όχι μόνο δεν κλείνει το θέμα του αλυτρωτισμού, αντιθέτως το διευρύνει. Εάν η χώρα μας αναπτύξει σχέσεις εταιρικές με την γείτονα χώρα, η διαφορά των μεγεθών ημών έναντι των βορείων γειτόνων μας είναι τεράστια. Άρα αυτομάτως, σαν άμυνα, οι βόρειοι γειτονές μας θα επιδιώξουν συνασπισμό με ένα άλλο μεγαλύτερο μέγεθος από την ίδια τους τη χώρα και ανταγωνιστικό απέναντι στη δικιά μας. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό μέγεθος στην περιοχή με το οποίο είναι προφανές ότι θα συμμαχήσουν οι βόρειοι γειτονές μας? Άρα λοιπόν, είναι στη γεωπολιτική, ξέρετε, είναι μετρημένα κουκιά. Δεν είναι θεωρίες. Μετράμε ισχύ. Βάζουμε κάτω πράγματα, τα μετράμε και βλέπουμε. Αυτό είναι η γεωπολιτική πρόγνωση. Είναι μετρημένα κουκιά. Αυτό δεν έλαβε καθόλου υπόψη της η κυβέρνηση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Και το δεύτερο είναι ότι δυστυχώς πέταξε στο καλάθι των αχρήστων όλη τη δουλειά που είχαν κάνει οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί 30 σχεδόν χρόνια και είχαμε δημιουργήσει ένα πολιτικό υπόβαθρο διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν ληφθεί υπόψη. Λυπάμαι που το λέω, θάπτω στους κρυψώνες της σιωπής το πώς και το γιατί έκλεισε με αυτόν τον τρόπο η συμφωνία. Πιστεύω ότι η ζωή ίδια θα δείξει ότι ήταν ένα ιστορικό λάθος. Παρ' όλα αυτά, ειλικρινά εύχομαι να διαψευστούμε εμείς που βλέπουμε αρνητικά την συμφωνία και να επιβεβαιωθεί η κυβέρνηση. Αλλά δεν το βλέπω. Πώς ξεκίνησε και από εδώ και πέρα, αν βλέπετε ότι άδικα ανησυχούν επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το όνομα Μακεδονία, αν αυτό που πήραν πέρα από, από το γεωγραφικό προσδιορισμό, την ηθαγένεια και τη γλώσσα, στην ουσία θα το βγάλουν το Βόρεια Μακεδονία, κατά λάθος θα το ξεχνάνε. Μελλοντικά δηλαδή, πέραν από αυτό που είπατε ότι στρατηγικά το βλέπουμε ήδη, έχουν πάει προς την Τουρκία με την οποία έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και με τις ΑΟΣ τις δικές μας και με αυτά που γίνονται νότια της Κύπρου. Από πού ξεκίνησε, πού πηγαίνει και γιατί όλοι οι εταίροι μας βράβευσαν τον Πρωθυπουργό μάλιστα, όλοι ήταν
Δηλαδή, ή πάρα πολύ μας αγαπάνε, οπότε εγώ προσωπικά, κύριε Πραχαλιά, αρχίζω να ψάχνουμε και να τσιμπιέμαι, γιατί δεν έχω δει πολύ να με αγαπάνε. Όταν με πολύ αγαπάνε ή μας πολύ αγαπάνε, θα πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα. Ποιο είναι λοιπόν αυτό που έκανε τους Γερμανούς να μας βραβεύσουν τον Πρωθυπουργό αντικειμενικά? Ας πούμε, και εγώ το εύχομαι όπως και εσείς, να είναι μια καλύτερη συμφωνία και εν πάση περιπτώσει να λύσει και να μην δημιουργήσει χειρότερα πράγματα. Αλλά τόσο πολύ αγάπη για να πούμε το ναι. Μιας και μνημονεύσατε την κολοκοτρωναίκη καταγωγή μου, θα σας απαντήσω με τα λόγια του γέρου, του ίδιου, που είχε πει τότε «Να φοβάσαι και να φυλάγεσαι όταν σε βραβεύουν οι Ευρωπαίοι». Το είχε πει ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης. Άρα λοιπόν μας απαντάει αυτός ο άνθρωπος με την απλή λαϊκή σοφία που, που ήταν βασικό του γνώρισμα. Την είχαμε απαντήσει πολλές φορές, από εκεί την έβγαλε πρώτα απ' όλα. Ακριβώς. Λοιπόν, ο διεθνής παράγων κάνει τη δουλειά του. Δεν υπάρχουν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι ευθύς εξ αρχής. Δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες μεταξύ των κρατών. Υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Όταν κάθεσαι στο τραπέζι να διαπραγματεύσουν και διαπραγματεύεσαι για τη χώρα σου, αυτό πρέπει να έχεις ως κύριο οδηγό σου. Ότι πρέπει να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντα της χώρας σου και κανείς δεν είναι περισσότερο φίλος ή περισσότερο εχθρός όταν διαπραγματεύεται μαζί σου. Θα συμφωνήσει μαζί σου μόνο όταν εξυπηρετούνται τα συμφέροντά του. Λοιπόν, είναι προφανές από όλο αυτό το κύμα αγάπης που έχει εισπράττει η ελληνική κυβέρνηση ότι τα συμφέροντα του διεθνούς παράγοντα, του ευρωπαϊκού εν προκειμένου αλλά και του υπερατλαντικού, εξυπηρετήθηκαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αντιστρόφως, βλέπουμε όλη αυτή την στάση της ρωσικής κυβέρνησης, την ενόχλησή της, να το πω με τάκτ, είναι προφανές ότι δεν εξυπηρετούνται δικά της συμφέροντα. Αυτό ισχύει όταν συμβαίνει στη γειτονιά μας. Ισχύει η παροιμία, η γνωστή που λέει, όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Σωστό. Λοιπόν, αυτό πρέπει αυτομάτως να δημιουργεί αντανακλαστικά στο εσωτερικό της χώρας. Και βλέπουμε ότι αντί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, η κυβέρνηση επέρεται για όλο αυτό, προσπαθεί να το εισπράξει, να το κεφαλαιοποιήσει εν ώψη και των εθνικών εκλογών. Εγώ πολύ καλό πάλι θα επαναλάβω ότι εύχομαι να έχει η κυβέρνηση δίκιο και να έχουμε όλοι εμείς οι άλλοι άδικο, αλλά φοβάμαι ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τώρα, στο ερώτημα που κάνατε για το θέμα των επιχειρήσεων και το θέμα της ονομασίας. Η ονομασία σαφώς και είναι ένα ζήτημα, το Βόρεια Μακεδονία. Εγώ περισσότερο όμως στέκομαι και θα σταθώ, θα μου επιτρέψετε, στο θέμα της γλώσσας και της ταυτότητας. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ως γεωπολιτικός επιστήμον θα σας το πω. Η έννοια της εθνικής ταυτότητας είναι ίσως το μείζον στοιχείο της γεωπολιτικής ισχύος μιας χώρας. Είναι κάτι το οποίο παίρνει πάρα πολλούς αιώνες για να χτιστεί και είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολα κάποιος αντίπαλος μπορεί να το καταβάλει. Δείτε τι έγινε στη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής, δείτε το 40, δείτε το 12-13. Η Ελλάδα δεν είχε θεωρητικά τις δυνάμεις να διεξάγει τόσο μεγάλους και επικούς αγώνες, αλλά τα κατάφερε. Γιατί ποιο ήταν ο θεμέλιος λίθος όλης αυτής της αγωνιστικότητας των Έλληνων? Η εθνική μας ταυτότητα. Όλοι έχουμε εστιάσει στο θέμα τι κέρδισαν οι βόρειοι γείτονές μας, τη μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική ταυτότητα. Και κανείς δεν αναφέρεται στο τι αυτό σημαίνει για την εθνική γλώσσα και τα εθνική ταυτότητα ημών των ιδίων. Εδώ έχουμε φτάσει σε ένα κομβικό σημείο σαν χώρα. Πρέπει να διαλέξουμε πλέον όχι με ποιους τα κάνανε σωστά και ποιοι λάθος στη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά με το ποιοι θα διαχειριστούν καλύτερα το θέμα της γλώσσας και της εθνικής ταυτότητας της δικής μας. Με ποιους θα προχωρήσουμε? Θα προχωρήσουμε στο εσωτερικό μας με τις απόψεις του κυρίου Φίλη και της κυρίας Σέσσα Αναγνωστοπούλου, τους οποίους τους σέβομαι βαθιά, σέβομαι και την τεκμηρίωση με την οποία συνοδεύουν τις απόψεις τους. Αλλά είναι μια αναθεωρητική άποψη της εθνικής ταυτότητας και της γλώσσας. Απ' την άλλη μεριά, θα προχωρήσουμε με τις απόψεις του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Βορύδη, ομοίως τους σέβομαι βαθιά. Τεκμηριώνουν και αυτοί ξεκάθαρα τις απόψεις τους για αυτό το θέμα. Απ' την άλλη μεριά, θα επιλέξουμε με μια πιο μετριοπαθή πορεία επαναπροσδιορισμού, αναστοχασμού, εν ώψη μάλιστα και των επερχόμενων 200χρονων από την επεξέγερση του 1821, σε δύο χρόνια συμπληρώνονται δύο αιώνες. Πρέπει να αναστοχαστούμε ως έθνος. Αυτό λοιπόν
Και εδώ είναι και μια μεγάλη πρόκληση και για την πολιτική παράταξη την οποία εκπροσωπώ. Θα ακολουθήσουμε μια μακρά παράδοση που έχει αυτός ο χώρος σε ήπιες και μετριοπαθείς εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Μια παράταξη που έχει προσεγγίσει την έννοια της εθνικής ταυτότητας με μετριοπάθεια αλλά και με παλικαριά, με παρησία. Θυμίζω την κρίση του 87. Μια σειρά δηλαδή πραγμάτων. Αυτά, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία, είναι θέματα μείζωνος σημασίας. Οι άνθρωποι εκεί, οι πατριώτες μας στη Μακεδονία, οι συμπατριώτες μας, θα κληθούν στην καθημερινότητά τους στις επόμενες δεκαετίες, όχι μόνο σε θέματα επιχειρήσεων να υπερασπιστούν το όνομα Μακεδονία, αλλά θα κληθούν να υπερασπιστούν την ίδια την υπόστασή τους σαν εθνικό προσδιορισμό. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και είναι κάτι το οποίο σαν χώρα δεν κάναμε ποτέ μια έντιμη και ειλικρινή προσέγγιση για το τι συνέβη στη διάρκεια του εμφυλίου για την προσπάθεια αυτονόμησης της Μακεδονίας. Είναι μια πληγή το οποίο η ελληνική κοινωνία μας πήρε 75 χρόνια μια πολύ αργή αλλά ήπια, σχεδόν αθόρυβη διαδικασία να επουλώσουμε αυτό το τραύμα. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό είναι το μείζον θέμα, το πώς θα πορευτούμε στο εσωτερικό της χώρας με το θέμα της γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας και της εθνικής ταυτότητας. Okay. Θα υιοθετήσουμε δηλαδή την άποψη που λέει ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι μια νεκρή γλώσσα, δηλαδή ότι η γλώσσα που μιλάμε σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την αρχαιότητα. Ο Σεφέρης και ο Ελίτης είπαν ότι μου δώσαν να γράψω σε μια γλώσσα που δημιουργείται 2.000 χρόνια. Φεύγουμε από αυτό το θέμα και πάμε σε όλα όσα γίνονται στην Αλβανία. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να γίνονται τεράστιες συγκεντρώσεις αντικυβερνητικές, να λένε παρατήσου στον εκλεγμένο, δεν ξέρω για πόσο ακόμα, πρωθυπουργό τους εκεί. Αυτό θεωρείτε, κύριε Πραχαλιά, ότι έχει κάποια σχέση μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών? Δηλαδή αρχίζουμε να σκεπτόμαστε ότι δεν θα είναι απλά η βιασύνη για το όνομα μόνο μία ενέργεια που ξαφνικά τώρα που βρήκαμε παπά που λένε στα χωριά μας πρόθυμο να το κάνουμε, να το κάνουμε, ή αρχίζουν και γίνονται κάποιες γεωπολιτικές κινήσεις οι οποίες ενδεχομένως να είναι πολύ δυσμενέστερες για τη χώρα μας, ας υποθέσουμε ας πούμε το ανεξάρτητο κρατήδιο του Κωσυφοπεδίου, αρχίσουν και ξύνονται με τη Θράκη τη δική μας. Και μόλις αρχίσουν και οι αγωγοί από κάτω να φτάνουν στην Πελοπόννησο μαζί με την εκμετάλλευση αυτών των τεράστιων κοιτασμάτων, έχει ανοίξει η όρεξη, γιατί ζήτα ζήτα κάτι θα πάρεις από πλευράς Τουρκίας. Σας έβαλα πολλά. Πολλά, μαζί. Αλλά είναι εύλογο και εξαιρετικά εύστοχο το ερώτημα. Στα Βαλκάνια και στην περιοχή μας επισυμβαίνουν πάρα πολλές μεταβολές και μεταλλαγές γεωπολιτικές. Ο αλβανικός παράγων βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των μεταλλαγών. Θα υπενθυμίσω ότι στο κράτος του Κωσυφοπεδίου είναι πλέον στο τραπέζι η επαναχάραξη των συνόρων με τη Σερβία. Αυτό επηρεάζει σαφέστατα και καταρχήν μιλάμε επίσημα πλέον για επαναχάραξη συνόρων. Θέλουμε πολύ κομψότητα να πω ότι είναι ένα θέμα που και εμείς με την Αλβανία δεν το έχουμε διευθετήσει οριστικά και αμετάκλητα. Μέχρι στιγμής έχουμε το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1921, το οποίο ουδέποτε ως με την γείτονα χώρα μπήκαμε στην ουσία να ρυθμίσουμε ζητήματα που αφορούν τη Μεθόριο. Με πολύ, θα μου τρέψετε, θα το πω όμως, με πολύ μια αβάσταχτη ελαφρότητα διατυπώνονται από πλευράς κυβερνήσεως η άποψη ότι θα ξαναχαράξουμε τα σύνορα με την Αλβανία. Δεν είναι τόσο απλό. Αυτές είναι συζητήσεις πολύ βαθιές. Δεν ήταν εύκολο να λυθούν όλα αυτά τα χρόνια και με μια πολύ έτσι βιασύνη και μια πολύ αναθεωρητική προσέγγιση η κυβέρνηση τα αντιμετωπίζει. Και σύν της άλλης έχουμε και τα θέματα της ελληνικής μειονότητας στη Βόρεια Ευρώπη. Ξέρετε, το θέμα των συνόρων με την Αλβανία συνδέεται απόλυτα με το βορειοηπειρωτικό θέμα. Και θα υπενθυμίσω από την εκπομπή σας την φράση του Γεωργίου Παπανδρέου από το βήμα της Βουλής το 1960, που έλεγε να ενθυμούνται όλες οι άπασε ελληνικές κυβερνήσεις εις τον αιώνα ότι το βορειοηπειρωτικό είναι υπαρκτό και διεκδικήσιμο. Λοιπόν, δεν είναι απλά ζητήματα. Γι' αυτό βλέπουμε μαζί με γενικότερα θέματα στο εσωτερικό της Αλβανίας να υπάρχουν και αυτές οι ταραχές που έχουν ξεσπάσει πρόσφατα. Μείζον θέμα είναι αυτό που θέσατε.
Επίσης, είναι το θέμα των κοιτασμάτων που έχουν ανεβρεθεί. Ήδη εντοπίστηκε το κοίτασμα Γλάφκος στην Κυπριακή ΑΟΣ. Μιλάμε για τον αγωγό EastMed που θα μεταφέρει όλα τα ενεργειακά κοιτάσματα από την Ανατολική Μεσόγειο, θα διαπεράσουν την Πελοπόννησο και θα καταλήξουν στη Δυτική Ευρώπη. Κάτι για το οποίο πάλι δεν θέλω να είμαι απόλυτος και έτσι οξύς, αλλά δεν έχει γίνει κατάλληλη προεργασία ούτε στο εσωτερικό της Πελοποννήσου για το πώς και το τι αλλαγές θα φέρει στην οικονομική γεωγραφία αλλά και σε σοβαρά θέματα διοικητικής διαίρεσης Πελοποννήσου η διέλευση του αγωγού από εδώ. Είναι μια σειρά ζητημάτων που το ένα επηρεάζει το άλλο και φοβάμαι ότι η λογική αυτή της σαλαμοποίησης στην οποία έχει μεταπέσει εσχάτως η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Φεύγουμε από τα γεωπολιτικά και πάμε στα πολιτικά, στα πανελλαδικά, πανελλαδικό ενδιαφέροντος, κύριε Πραχαλιά. Θέλω πριν περάσουμε στα τοπικά εδώ, στα της Αρκαδίας, την άποψή σας για όλα αυτά που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, να έχουν διαλυθεί δύο κοινοβουλευτικές ομάδες, να έχουν προκύψει, έχουμε αν δεν κάνω λάθος, 19 ή 20 ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά με μία ομάδα από αυτούς, οι οποίοι μάλιστα έχουν κάνει και ένα μνημόνιο υποστήριξη, θα το έλεγα εγώ, προς την κυβέρνηση των 145, με την οποία τους λένε ότι θα ψηφίζουμε, μην έχετε πρόβλημα. Αυτό τουλάχιστον εγώ στα 50 μου δεν το έχω ξαναδεί σε τέτοια μορφή, δηλαδή 7-8 βουλευτές να είναι πάντα πρόθυμοι. Τώρα το κάνουν για την καρέκλα, το κάνουν για κάτι άλλο. Αυτό εσείς πώς το εξηγείτε και αν μπορεί ή εκτιμάτε ότι τελικά ο εκλογικός σταθμός θα είναι ο Μάιος και όχι ο Σεπτέμβριος, γιατί κάποιοι έχουν ξεχάσει το 15 Σεπτεμβρίου που κάναμε εκλογές, αλλά θα ζητήσουν και την παράταση να πάμε δηλαδή τον Οκτώβριο. Το βλέπετε λοιπόν πολιτικά εσείς να αντέχει αυτό το μόρφωμα το πολιτικό το οποίο περνάει νομοσχέδια στη Βουλή, κάνει ό,τι κάνει πολιτικά, μπορεί να φτάσει τον Οκτώβριο για να τερματίσει στο έπακρο τη θητεία του ή θα είναι πολύ πιο κοντά? Εδώ ακύρωσε ολόκληρο δημοψήφισμα και το όχι το έκανε ναι. Δηλαδή, τεχνικά σαφώς και μπορεί, αλλά θέσατε πολύ σωστά το ερώτημα το πολιτικά. Σε αυτό θα θυμηθούμε τον Αριστοτέλη, στα πολιτικά που έγραψε το έργο του. Πριν τα πολιτικά έγραψε τα ηθικά και τα συνέδεσε απολύτως τα ηθικά, την οικομάχια, με τα πολιτικά. Η πολιτική πρέπει να διέπεται από αρχές και αξίες. Ο κόσμος μπορεί να συγχωρέσει τα πάντα. Ένα πράγμα δεν συγχωρεί ποτέ, την έλλειψη ήθους. Το ήθος είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει διαχρονικά και ο κόσμος δεν το ξεχνά. Αυτά που συμβαίνουν στο Εθνικό Κοινοβούλιο δεν είναι απλώς στοιχεία ενός βαθύτερου πολιτικού αμοραλισμού που διατρέχει οριζόντια και κάθετα την ελληνική πολιτική σκηνή. Δυστυχώς, είναι σημεία των καιρών. Είναι κάτι βαθύτερο. Είναι μια κατάρρευση του κοινοβουλευτικού ήθους. Τεχνικά, σαφώς και μπορούν να γίνουν τα πάντα και να περνάνε και νομοσχέδια και το οτιδήποτε. Πολιτικά όμως, με την έννοια της πολιτικής, αυτή που έδωσε και ο Αριστοτέλης, αυτή που εμπεριέχει αφεαυτής η έννοια της πολιτικής, δεν είναι ηθικό. Ξέρετε, ως Αρκάς έχω και μια ιδιαίτερη ευθύνη. Στην Αρκαδία γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν τα τέσσερα μεγάλα πολιτικά ρεύματα που ισχύουν μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Ο ιδρυτής της συντηρητικής παράταξης ήταν ο Θόδωρος Δελιγιάννης από τα Λαγκάδια της Αρκαδίας. Ο ιδρυτής της σοσιαλιστικής σκέψης ήταν ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο πρωθυπουργός από το Λεβίδι. Η κομμουνιστική αριστερά ανέδειξε τον κόκκινο δάσκαλο, τον Νίκο Πλουμπίδη από τα Λαγκάδια στην περίοδο της κατοχής. Η ανανεωτική αριστερά, τον μεγάλο αγωνιστή και ειρηνιστή, τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Ερκαδία έχει μια μεγάλη πολιτική παράδοση. Λοιπόν, σέβομαι τους πάντες, όλα τα πολιτικά ρεύματα, αλλά
πρέπει να υπάρχουν αρχές και αξίες και το ελληνικό κοινοβούλιο έχει αναδείξει μεγάλους πολιτικούς άντρες. Αυτά που βιώνουμε αυτές τις μέρες είναι πρωτοφανή. Ειλικρινά, μια μεγάλη έκκληση προς τους βουλευτές που συγκροτούν την κυβερνητική πλειοψηφία. Να σκεφτούν τον ιστορικό του μέλλοντος, τι θα γράψει για την πορεία τους. Και μέχρι τώρα, αλλά κυρίως από εδώ και μέχρι τις εκλογές. Ειλικρινά, να κάνουν μια εσωτερική αναζήτηση, να σκεφτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι η κάθε πράξη που συμβαίνει μέσα στο Κοινοβούλιο συνομιλεί με την ιστορία, δεν συνομιλεί απλώς με το παρόν της χώρας. Κύριε Παρχαλιά, μία ακόμα ερώτηση έχω με την εμπειρία σας σε θέματα ανάλυσης της πολιτικής και γενικά το πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, παρότι πλησιάζουμε στις εκλογές, ο κόσμος να είναι πάρα πολύ ανυπόμονος και έχοντας σαν κύριο θέμα αυτή την ανισοτροπία, το 70% ή το 75% να είναι απέναντι σε μια συμφωνία, παρόλα αυτά να ακούμε στη Βουλή ομιλίες δεκάδων βουλευτών, οι οποίοι να λένε τι καλά, τι ωραία έπρεπε να γίνει, και παράλληλα βλέπουμε μόλις εχθές να πηγαίνουν να κάνουν ομιλίες, ο κόσμος να μαζεύεται απ' έξω, να βρίζει, να προσπαθεί να εκτονωθεί. Ενδεχομένως εκεί μπαίνουν και στοιχεία τα οποία δεν έχουν και δεν φημίζονται για την δημοκρατικότητά τους. Γενικά βλέπετε η κατάσταση να ξεφεύγει, παρότι στη χειρότερη σε 5 μήνες πάμε για εκλογές. Τι θα μπορούσαμε να πούμε για αυτούς τους συμπατριώτες μας, πέρα από την ψυχραιμία και τον πολιτισμό και, εν πάση περιπτώσει, υπομονή μερικούς μήνες ακόμα, θα πάνε στην κάλπη και θα στείλουν το μήνυμά τους, ή μπαίνουμε σε μία αναταραχή που θα αρχίζουμε να κυνηγάμε κάποιους στο δρόμο και να μην μπορούμε να κρατήσουμε τον κόσμο, κύριε Παρχαλιά? Όλοι οι γεωπολιτικοί δείκτες της ελληνικής κοινωνίας δείχνουν μια κοινωνία σε βαθιά παραίτηση. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ο κόσμος δεν είναι απλώς απελπισμένος. Δεν έχει πάψει απλώς να πιστεύει στην πολιτική. Η πολιτική, λυπάμαι, αλλά έχει καταντήσει να είναι ένα πτυελοδοχείο για την κοινωνία. Έχει ευτελιστεί. Η ελληνική κοινωνία δείχνει σημάδια βαθιάς παραίτησης. Και αυτό έχει πολλές αναλύσεις. Δεν θα σταθώ στο πώς και στο γιατί. Εγώ νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία, ο απλός Έλληνας πολίτης, χρειάζεται ένα όραμα. Χρειάζεται όραμα. Όχι ελπίδα, την ελπίδα την είδαμε το 2015. Χρειάζεται ένα όραμα, μια εθνική στόχευση, μια νέα εθνική στρατηγική. Θυμηθείτε, όλοι από το 1974 και μετά, οι μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες που πέρασαν από αυτή την χώρα, πάντοτε έβαζαν μια μεσομακροπρόθεσμη στόχευση για τη χώρα και το έθνος. Είναι πολύ σοβαρή η έννοια του έθνους. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεχάσει. Αυτό λοιπόν λείπει αυτή τη στιγμή για τα επόμενα χρόνια. Αυτό που θα κριθεί σε αυτές τις εκλογές δεν είναι απλώς μια αναδιάταξη των πολιτικών συσχετισμών και των κυβερνητικών αριθμών, αν θα προκύψουν πλειοψηφίες, δεν θα προκύψουν, θα βγει η πρώτη δημοκρατία, δεν θα βγει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ό,τι θα γίνει σε αυτές τις εκλογές θα επηρεάσει τη χώρα τουλάχιστον για την επόμενη δεκαετία. Πρέπει λοιπόν με πολύ ενάργεια, με πολύ προσοχή και με έναν λόγο τον οποίο να μπορεί ο απλός πολίτης να συμμετέχει με κάποιο τρόπο σε αυτό. Όλα τα πολιτικά κόμματα να εκφράσουν την άποψή τους για το όραμα που έχουν για αυτή τη χώρα και για το έθνος, για τα επόμενα χρόνια. Χρειάζεται μια στόχευση. Χρειάζεται ο Έλληνας να ξανασηκώσει κεφάλι, να κοιτάξει χωρίς φόβο το μέλλον, αλλά με πάρα πολύ πάθος. Ένα πάθος που πρέπει να το εμπνεύσουμε εμείς, οι πολιτικοί. Έχουμε τεράστια ευθύνη πάνω σε αυτό. Δεν είναι μόνο ότι εκπροσωπούμε τον λαό ή ότι επιδιώκουμε να τον εκπροσωπήσουμε. Έχουμε και έναν, αν το επιτρέπετε, και έναν παιδαγωγικό ρόλο. Πρέπει με το παράδειγμα, με τη στάση μας, να εμπνέουμε τον κόσμο. Αυτό, ο λόγος μας να είναι μετρημένος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, κατά την άποψή μου, λείπει. Ο κόσμος έχει βαθιά επίγνωση. Και είναι κάτι το οποίο έχει υποτιμηθεί. Θεωρείται μια απλή στατιστική ο κόσμος. Τι λέει η κοινή γνώμη, το ένα, το άλλο. Δεν είναι έτσι.
Ο κάθε άνθρωπος έχει αξία, έχει κρίση, έχει άποψη, την οποία την εκφράζει στην κάλπη με την ψήφο του. Πρέπει λοιπόν να εμπνεύσουμε ξανά την ελληνική κοινωνία, να της δώσουμε όραμα, στόχευση και το κυριότερο, την πίστη ότι όλη αυτή η βαθιά σύψη που χτυπάει τη χώρα από παντού μπορεί να αναστραφεί και να της υποσχεθούμε με τεκμήρια και με βάσιμη προσδοκία ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Κρατάω μία φράση την οποία την έγραψα όπως απαντούσατε. Η πολιτική έχει ευτελιστεί. Ο Γιώργος όμως ο Πραχαλιάς δοκιμάζει πολιτικά στην Αρκαδία με ένα κόμμα το οποίο κάποτε είχε επί εποχής του αημίστου Ανδρέα Παπανδρέου έφτασε και κοντά στο 47-48%. Κατέβηκε κάπου στο 5-6% το είδαμε στις τελευταίες εκλογές. Τώρα φαίνεται λίγο να ανακάμπτει, έκανε μία προσπάθεια να φτιάξει και δύο συνιστώσεις μέσα, την Δημάρ και το Ποτάμι, τρεις μάλλον, και το Κίδισο του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν ήταν τόσο επιτυχής από ό,τι φάνηκε, όμως εσείς κατεβαίνετε σε μία δύσκολη περιοχή, μία τριεδρική περιοχή που είναι η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Εκεί είναι ένας πετυχημένος πρώην υπουργός και βουλευτής, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, καταγόμενος όμως, όπως είπα, από το Χρυσοβίτη της Αρκαδίας, δοκιμάζεται και μπαίνεται στην πολιτική, την οποία όμως νωρίτερα την λέτε ότι πια έχει φύγει, κυριολεκτικά έχει χάσει την αξιοπιστία της, έχει γίνει η αγανάκτηση του κόσμου, δηλαδή πολλής κόσμος ψάχνεται να δει πού θα πάει, ας πούμε. Και γι' αυτό βλέπουμε κάτι προς τα δεξιά να πηγαίνουν στο συνέχεια προς τα πάνω, κάποιοι από το τέρμα αριστερά, Ρουβίκονες και κάτι άλλο, να κάνουν ό,τι θέλουν, λες και αυτοί είναι κάποιες αυτόνομες ομάδες. Εσείς γιατί και τι σας έκανε, κύριε Πραχαλιά, να επιλέξετε την περιοχή της Αρκαδίας, πέρα από την καταγωγή σας και βέβαια ένα μικρό πρώην μεγάλο κόμμα? Είμαι πολύ περήφανος που εκπροσωπώ την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Είμαι το τελευταίο παιδί που γεννήθηκε στο χωριό μου, στο Χρυσοβίτσι, το 1971. Και όπως επίσης είμαι πολύ περήφανος για την παράταξη μέσα από τις τάξεις οποίας δίνω αυτή την εκλογική μάχη. Ο βασικός λόγος ήταν ότι θέλησα στην έσχατη στιγμή αυτή που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η πολιτική στη χώρα να συστρατευθώ και να δώσω τη μάχη μου με τις ιδέες μου, τις αρχές μου, τις αξίες τις οποίες πρεσβεύω στο να εκφραστεί ξανά η μεγάλη αυτή πατριωτική παράταξη που εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Το μεγάλο πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ είναι, κατά την άποψή μου, ότι έχασε τον κινηματικό του χαρακτήρα. Δεν ήταν ποτέ κόμμα. Είναι κίνημα. Ήταν, είναι και θα είναι κίνημα. Ένα κίνημα που πάντοτε εξέφραζε τους πόθους, την ελπίδα του ελληνικού, τις αγωνίες του. Αυτό το πράγμα κάπου στο δρόμο το χάσαμε. Και ο κόσμος, επειδή, ξέρετε, οι μεγάλες αγάπες φέρνουν και μεγάλα μίση. Γι' αυτό μας τιμώρησε πολύ ο κόσμος. Δεν υπάρχει, πιστεύω, και ίσως και με λίγο δόση χιούμορ αν θέλετε, δεν νομίζω να υπάρχουν πολλοί Έλληνες που κάποια στιγμή στη ζωή τους να μην ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα κίνημα που όλους, ακόμα και αυτούς που δεν το ψήφισαν, κάποια στιγμή τους γοήτευσε με τις ιδέες του, τις απόψεις του, τη ρητορική του, τις μεγάλες αλλαγές τις οποίες έφερε στη χώρα. Κάπου στο δρόμο αυτό λίγο το ξεχάσαμε. Ήρθε η ώρα όμως, κάναμε τον κύκλο μας. Νομίζω ότι οποιαδήποτε αυτοκριτική επιπλέον θα φτάσει στα όρια του αυτομαστιγώματος. Και ήρθε η στιγμή να ξαναεκφράσουμε αυτόν τον κινηματικό χαρακτήρα. Και θα το πω ως αρκάς που έχουμε βαριά ευθύνη, γιατί η σοσιαλιστική σκέψη ιδρύθηκε στη χώρα από τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, τον μεγάλο Έλληνα πρωθυπουργό από το Λεβίδι της Αρκαδίας. Είναι βαριά ευθύνη, κύριε Κάπο, να είσαι προοδευτικός, να διεκδικείς, να πας στην κοινωνία πιο μπροστά. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις βαθιά επίγνωση της ρίζας που έχει η κοινωνία, της παραδόσης, την ταυτότητά σου, από πού έρχεσαι. Όταν ξέρει κάποιο μια κοινωνία ποια είναι και από πού έρχεται, τότε μπορεί να βρει πού μπορεί να πάει και ποια μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να το εκφράσει το κίνημα αλλαγής.
Σε αυτό θέλω να συμβάλλω και γι' αυτόν ακριβώς στο λόγο στρατεύθηκα σε αυτή την προσπάθεια, προκειμένου να γίνει ένα νέο μεγάλο ξεκίνημα και σε τελική ανάλυση, στα δύσκολα φαίνονται οι χαρακτήρες. Αν διάλεγα μια πιο εύκολη εποχή, δεν θα ήταν τόσο μεγάλη πρόκληση για μένα. Αυτή είναι η πρόκληση. Όταν το σκέφτηκα και το συζήτησα με τον εαυτό μου, κατέληξα ότι τώρα είναι η ώρα. Όταν θα με ρωτήσουν στο μέλλον τα εγγόνια μου τι έκανες τότε, θέλω να μπορώ να τα κοιτάξω στα μάτια και να τους απαντήσω με παρουσία ό,τι καλύτερο μπόρεσα, παιδί μου. Κύριε Παραχαλιά, βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων έφυγε από το Πασόκ και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε. Το καταλαβαίνουμε όλοι από το 0, από το ακίνητο ή το 37% και ποσοστά πάνω από το 30%, ένα μεγάλο κόμμα από το 5%. Ακόμα πολύ είναι ο κόσμος ο οποίος πρέπει να πιστεί ότι για αυτά που τραβάει, δηλαδή για την οικονομική καταστροφή της Ελλάδος, ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο λένε μερικοί, μερίδιο το έχει πρώτα το ΠΑΣΟΚ, μετέπειτα η Νέα Δημοκρατία και σίγουρα δεν το χρεώνεται ο Τσίπρας, ο οποίος εμφανίζεται ως, ας το πούμε, ο θεραπευτής των καταστάσεων, ο άνθρωπος που δεν φταίει. Αυτούς τους ψηφοφόρους έχετε σκεφτεί ή ελπίζετε ότι μπορούν να γυρίσουν πίσω έχοντας στο μυαλό τους ότι και εκεί που πήγαν άλλα τους είπανε, άλλα τους τάξανε και τελικά αυτοί γίνανε, μπορώ να πω, σε μερικά και πιο δεξιά από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Αυτό θα είναι ένα κίνητρο που θα φέρετε μεθαύριο στο συνέδριο όπου θα επεξεργαστείτε αρχές, απόψεις, θα ανταλλάξετε απόψεις και θα βγείτε με κάποιες, ας το πούμε, με κάποιους όρους, με κάποια, πώς λέγαμε, συμβόλαιο με το λαό, θυμάστε, το 1981. Θα ξανακουστεί, ας πούμε, από το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία, κύριε Παραχαλιά, και θα μαζευτεί πάλι ο κόσμος πίσω για να μπορέσει να στηρίξει αυτή τη μεγάλη παράταξη, τουλάχιστον κατά το παρελθόν. Κύριε Κάπο, καταρχήν να αναλύσουμε γιατί έφυγε ο κόσμος στο ΠΑΣΟΚ και γιατί πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπα και πριν, κάποια στιγμή δώσαμε την αίσθηση ότι χάσαμε αυτόν τον κινηματικό χαρακτήρα και μεταπέσαμε σε ένα κόμμα, σε ένα κόμμα εξουσίας. Αντίστροφα, ο ΣΥΡΙΖΑ εκμεταλλεύτηκε επικοινωνιακά αυτή την πρόσκαιρη αδυναμία και γοήτευσε τον κόσμο μέσα από το ριζοσπαστισμό του. Εμείς όμως μιλούσαμε από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου το 1974 για κίνημα. Ένα κίνημα είναι κάτι το διαρκώς εξελισσόμενο και το οποίο πάει την κοινωνία μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για ριζοσπαστισμό. Δηλαδή αμφισβήτησε τους πάντες και τα πάντα. Αμφισβήτησε την ίδια την υπόσταση του αστικού κοινοβουλευτισμού όπως αυτή θέλει μιλώντας στο Σύνταγμα. Συγκρούστηκε με τον τοίχο. Αρχίζει πλέον, όχι απλώς ασπάζεται τη συνταγματική τάξη και τη διεθνή πραγματικότητα, αλλά το βλέπουμε ότι είναι ο καλύτερος εκφραστής του αστικού κράτους, αυτό που διαχρονικά κατήγγειλε. Και αυτό αποδεικνύει την πολιτική του ένδυα και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταρρεύσει, δεν έχει πολιτικό υπόβαθρο. Το πολιτικό του υπόβαθρο είναι ριζοσπαστικό, ενώ εμείς είμαστε κινηματικό. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Παράλληλα, έδωσε στον κόσμο μία ελπίδα ότι θα βρει ασφάλεια, θα βρει σιγουριά. Εγώ προσκαλώ τον κάθε Έλληνα που μας βλέπει, τον κάθε Πελοποννήσιο, τον κάθε ακροατή σας, τον κάθε ηλιατρατή σας, να σκεφτεί ότι αυτή την ασφάλεια, αυτή την κοινωνική ισορροπία, πότε εκφράστηκε στη χώρα καλύτερα. Εκφράστηκε τις περιόδους διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ. Προφανώς και έκανε λάθη το ΠΑΣΟΚ. Αλλά ό,τι μεγάλο έκανε, το έκανε γιατί πάντοτε εξασφάλιζε την κοινωνική ειρήνη, την κοινωνική ηρεμία. Και έτσι μπορεί μια κοινωνία να προχωρήσει. Τώρα στο συνέδριο. Στο συνέδριο καταρχήν να πω ότι πιστώνεται μια ιστορική γενναιότητα στην πρόεδρό μας, την κυρία Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά με μια απίστευτη πράξη γενναιότητας και ευγένειας προσπάθησε να κλείσει δύο μεγάλες πληγές που εν πολλοίς πυωροούν στην παράταξή μας. Ένα είναι το τι συνέβη το 2011, πώς απολέσαμε την κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν μας έριξε ο Τσίπρας ή ο Σαμαράς. Πρέπει εμείς να εξηγήσουμε τι συνέβη. Και παράλληλα, η άλλη πληγή, η δεύτερη, ήταν το 2015, που πάλι υπήρξε δημιουργήθηκε το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών και ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να κλείσει. Κυρία Γεννηματά, τα έκλεισε και τα δύο.
για λόγους ευγένειας δεν προχώρησε το κίνημα αλλαγής στις οργανωτικές και διοικητικές εκείνες πράξεις που θα του επέτρεπαν να προχωρήσει σαν ενιαίο πολιτικό φορέας. Δυστυχώς στην Ελλάδα η ευγένεια πολλές φορές θεωρείται αδυναμία. Λοιπόν, τα όσα έγιναν με την αποχώρηση του ποταμίου του κ. Θεοδωράκη, με την αποχώρηση του κ. Θεοχαρόπουλου, έφεραν στην επιφάνεια αυτές τις αδυναμίες. Αυτές οι αδυναμίες θα κλείσουν οριστικά και αμετάκλητα στο συνέδριο. Και θα μου επιτρέψετε να πω κάτι ακόμα πιο προωθημένο. Το ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, το κίνημα αλλαγής εν προκειμένου, έχει μια μακρά παράδοση στα θυελλώδη συνέδρια. Όσο πιο θυελλώδες ήταν ένα συνέδριο στο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ, τόσο μεγαλύτερο ήταν το εκλογικό ποσοστό που κατέγραφε στις επόμενες εθνικές εκλογές. Θυμηθείτε τι έγινε στο συνέδριο του 1996 στην εκλογή του κ. Σημίτη και μεταξύ που ήταν διαμάχη με τον κ. Τσοχατζόπουλο. Καρεκλιές πέσαν. Αλλά στις επόμενες εθνικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ ξάρωσε. Ας μην φοβηθούμε λοιπόν. Ας πάμε σε ένα συνέδριο παραγωγικό, ας υποθούν τα πάντα, ας υποστηριχθούν όλες οι απόψεις. Αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι θα βγούμε ενωμένοι και δυνατοί και να είστε βέβαιοι ότι όχι απλώς το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ στις επόμενες εκλογές, το κίνημα αλλαγής θα είναι τρίτο, θα είναι ξεκάθαρα τρίτο και στις μεθεπόμενες θα είναι σε τροχιά εξουσίας. Και κάτι τελευταίο, κύριε Πραχαλιά, κλείνοντας αυτή τη μικρή συνέντευξη, για να σας γνωρίσουν όσοι δεν σας ξέρουν στην Αρκαδία. Τι βλέπετε, τι λέτε στους Αρκάδες για να επιστρέψουν όλοι αυτοί οι οποίοι πέρασαν, ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως άλλα κόμματα, αλλά τώρα θα πρέπει να στηρίξουν και πριν, αλλά και μετά το συνέδριο και μάλιστα στις εκλογές, στο κίνημα αλλαγής ή δεν ξέρω αν στο συνέδριο υπάρξει και καμιά μεταλλαγή για να μπει ο τίτλος ΠΑΣΟΚ, γιατί ακούγεται σε μερικούς μέσα, τι πρέπει να πείτε ή τι τους λέτε όλους αυτούς τους ψηφοφόρους που μας βλέπουν τώρα και ενδεχομένως είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι πολύ ελάχιστοι οι Έλληνες που δεν έχουν ψηφίσει έστω κάποια εκλογική χρονιά το ΠΑΣΟΚ με την παλιά του μορφή ή το ΚΙΝΑΛ τώρα. Τι τους λέτε, κύριε Πραχαλιά? Το κίνημα αλλαγής έχει καταθέσει ένα ξεκάθαρο σχέδιο, το σχέδιο Ελλάδα. Ειδικά για την Αρκαδία, εγώ προσωπικά και με αυτήν την προοπτική κατεβαίνω ως υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές, θα επιχειρήσω να ανοίξω μια πολύ μεγάλη πολιτική κουβέντα στην Αρκαδία. Θα καταθέσω ένα ξεκάθαρο πολιτικό πλαίσιο, το τι κατά τη γνώμη μου πρέπει να συμβεί στην Αρκαδία τα επόμενα χρόνια. Και αυτό θα το καταθέσω συνολικά για την Αρκαδία και θα το εξειδικεύσω σε επίπεδο του κάθε Δήμου. Θέλω να ανοίξω μια μεγάλη κουβέντα, αυτή που παραδοσιακά έκανε πάντοτε η μεγάλη αυτή προοδευτική παράταξη, με σκέψεις να τοποθετούν οι πάντες, όχι μόνο εντός του ΠΑΣΟΚ, αλλά και εντός των υπολείπων κομμάτων, εντός των υποψηφίων περιφερειαρχών, εντός των υποψηφίων δημάρχων. Πρέπει κάποια στιγμή στην Ελλάδα να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε Ευρώπη. Στην Ευρώπη ισχύει πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Δηλαδή είναι άλλος ο ρόλος του Ευρωβουλευτή, άλλος του Βουλευτή, άλλος του Περιφερειάρχη, άλλος του Δημάρχου. Εγώ θα καταθέσω μια ξεκάθαρη πρόταση, συγκροτημένη, για το τι πρέπει να γίνει στην Αρκαδία τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΗΕ έχουν κάνει την έκθεση για τις παγκόσμιες προκλήσεις του 2035 και με αυτό σχεδιάζουν το τι θα κάνουν. Θα μου επιτρέψετε να εκφράσω μια αμφιβολία στο αν υπάρχουν έστω 5 άνθρωποι στην Αρκαδία που να έχουν διαβάσει αυτήν την έκθεση 180 σελίδων και να ξέρουν ποιες είναι οι παγκόσμιες τάσεις στις οποίες θα κληθούμε να απαντήσουμε. Εγώ θα προσπαθήσω να ανοίξω μια τέτοια μεγάλη κουβέντα. Αυτή είναι η παράδοση και το καθήκον ενός προοδευτικού πολιτικού, να ανοίξει μια τέτοια κουβέντα, να τοποθετούν οι πάντες, κανείς δεν κατέχει την εξαποκαλύψω αλήθεια, να συζητήσουμε επιτέλους, να καθοριστεί ένα μεγάλο παναρκαδικό μέτωπο για να ξέρουμε τι διεκδικούμε τα επόμενα χρόνια. Η επόμενη δεκαετία θα είναι, λόγω της εξέλιξης τεχνολογίας, τρομακτικά διαφορετική από τη σημερινή ημέρα. Και πάνω σε αυτό το όραμα θα προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο στην Αρκαδία αλλά και στην Πελοπόννησο και στην Ελλάδα στο να επιστρέψει στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, να δει του κινήματος αλλαγής, να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι αυτή η παράταξη μπορεί και πάλι να εκφράσει ένα σύγχρονο προοδευτικό λόγο διακυβέρνησης, ένα εθνικό όραμα, μια εθνική στόχευση και να αισθανθεί ξανά ο Έλληνας και περήφανος αλλά και ασφαλής, να επανέλθει η κοινωνική ηρεμία, η κοινωνική ισορροπία και τότε σαν χώρα θα καταφέρουμε πάρα πολλά, όπως καταφέραμε την ΟΝΕ, τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τόσα άλλα. Κύριε Πραχαλιά, να σας ευχηθώ καλό αγώνα, καλή επιτυχία.